Κεφάλαιο 4. Υποχρεώσεις εργοδοτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του νόμου 4488 του 2017, κάθε εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες υποχρεούνται να, άνω κάτω τελέια. Α. Αφαιρούν υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους. Β. Τηρούν τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριοποίησης τους, προκειμένου να διασφαλίζουν για τα άτομα με αναπηρία την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρουν. Γ. Παρέχουν, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους. Δ. Απέχουν από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Και τέλος, ε. Προάγουν με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς τους. Τέλος σελίδας 5. Ο νόμος 4443 του 2016, αριθμός ΦΕΚ 232α, κάθετος 9-12 του 2016, ο οποίος αφορά στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης και πιο συγκεκριμένα, άνω κάτω τελεία. Α. Την άμεση διάκριση, η οποία συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας την χάνει, έτυχε ή θα έτυχε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση. Για παράδειγμα, ένας εργοδότης ανακοινώνει σε ένα άτομο με αναπηρία ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή του λόγω αυτής καθ' αυτής της αναπηρίας του. Β. Την έμεση διάκριση, που συντρέχει όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να θέσει πρόσωπα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα. Για παράδειγμα, ένας εργοδότης θέτει ως κριτήριο πρόσληψη στην κατοχή διπλώματος οδήγησης χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο προσόν για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας που θέλει να καλύψει, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τους τυφλούς. Γ. Την παρενόχληση, η οποία συντρέχει όταν κάποιος συμπεριφέρεται με αρνητικό τρόπο σε έναν εργαζόμενο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση λόγω αυτής καθ' αυτής της αναπηρίας του ή χρόνιας πάθησης του, έχοντας ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Δέλτα τη διάκριση λόγω σχέσης που συντρέχει όταν κάποιος συμπεριφέρεται λιγότερο ευνοϊκά σε έναν εργαζόμενο λόγω της στενής του σχέσης με κάποιο άτομο ή κάποια άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Παραδείγματος χάρη γονέας παιδιού με αναπηρία, σύζυγος ατόμου με αναπηρία και άλλα. Έψιλον τη διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών, η οποία συντρέχει όταν ένα πρόσωπο γίνεται δέκτης λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης επειδή εικάζεται ότι έχει αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Και τέλος, σίγμα ταφ, την άρνηση εύλογων προσαρμογών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης στην εργασία. Δεν υφίσταται διάκριση όταν λόγω της φύσης ή του πλαισίου συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων απαιτούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο νόμος 4443 του 2016 εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά άνω κάτω τελεία. Α. Στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης. Β. Στην πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας. Γ. Στους όρους και τις συνθήκες εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια, και σε περίπτωση ανεργίας την επανένταξη και την εκ νέου απασχόληση.
Και τέλος, δέλτα, στην ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση. Τέλος, στο άρθρο 11 προβλέπονται κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, την εργασία και την απασχόληση. Τέλος, σελίδα 6.